σκεφτήκατε ποτέ ότι μπορεί να παίξετε τελευταίο αγώνα, τελευταία αγωνιστική με τόσο κόσμο σε ένα γήπεδο πραγματικά με τέτοια ανατροπή? Μέχρι και 5 παρά 5 πριν σφυρίξει ο διαιτητής δεν... Δεν το είχατε φανταστεί ποτέ. Εγώ πρώτη φορά παίζω τέτοιο αγώνα. Ναι. Πρώτη φορά με τόσο κόσμο. Εγώ είμαι 3 χρόνια στα τοπικά, έτσι. Δεν έχω ούτε την εμπειρία του Θάνου ούτε τον προηγούμενο που μίλησαν. Αλλά πραγματικά το σημερινό ήταν συγκλονιστικό. Δεν έχω λόγια. Νιώσαμε φοβερά. Έτσι, ο κόσμος μας σώθησε πάρα πολύ. Ειδικά όταν βάλαμε το πρώτο γκολ. Από εκεί και πέρα βοήθησε πάρα πολύ ο κόσμος, ο οποίος ήταν δίπλα μας όλη τη χρονιά και σήμερα μία παραπάνω. Και πραγματικά τους ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ. Πιεστήκατε, νιώσατε το βάρος όταν ο λόφος προηγήθηκε? Ναι, αλλά το μάτς λήγει στο 95. Ποτέ δεν λήγει στο... πριν σφυρίξει διαιτητής. Εγώ φοβήθηκα μην το χάσουμε κιόλας πραγματικά, αλλά ας πούμε τα παιδιά, οι μικροί στον πάγκο, δεν πίστευαν. Και τους έκανα συνέχεια πιστεύτε ότι θα το γυρίσουμε, πιστεύτε ότι θα το γυρίσουμε. Και εν τέλει έγινε. Κανείς δεν το πίστευε. Πραγματικά όλοι έλεγαν σιγά μην βάλουμε γκολ. Εντάξει, δεν είναι εύκολο να γυρίσει ένα παιχνίδι απέναντι σε έναν πολύ άξιο αντίπαλο. Με αυτά που είδαμε από το Θερμαϊκό φέτος, ναι, πραγματικά είναι εύκολο να ξέρετε. Μια λυσμόνη τη χρονιά, πραγματικά. Ναι, no bet η ομάδα σε εντός και εκτός έδρας παιχνίδια. Τι θα σας μείνει περισσότερο, πείτε μου κάποιο άλλο παιχνίδι, κάποια άλλη φάση, κάποιο γκολ, κάτι που σας μείνει περισσότερο από όλη αυτή τη χρονιά, τα επόμενα χρόνια και θα το έχετε αποτυπωμένο στο μυαλό σας. Είτε για τον εαυτό σας, είτε για την ομάδα. Εμένα θα μου μείνουν τα ντέρμπι. Ό,τι ντέρμπι παίξαμε φέτος. Με τις 4-5 ομάδες που ήμασταν πάνω, το θεώρησα ντέρμπι, ήταν ντέρμπι και στα χαρτιά και στο γήπεδο. Αυτά θα με μείνουν. Εγώ θα πω ότι η ομάδα από το Σεπτέμβριο μέχρι σήμερα ήμασταν ένα. Και γι' αυτό είμαστε και πρωταθλητές. Αυτό εμένα θα μου μείνει, ότι αυτό που είδα φέτος στο Θερμαϊκό δεν νομίζω ότι θα το δεις εύκολα σε ομάδα. Το πόσο δεμένοι ήμασταν και το πόσο καλά αποδυτήρια είχαμε. Το δικό σας το μέλλον, πώς το σκέφτεστε? Θέλετε να συνεχίσετε, είναι η δική σας επιθυμία να συνεχίσετε στην ίδια ομάδα σε μια υψηλότερη κατηγορία, στην άλφα κατηγορία? Μακάρι να πάνε όλα καλά και του χρόνου να έχουμε τα ίδια, αλλά για άνοδο στη γάμα και όχι στο άλφα τοπικό. Μακάρι, εγώ αυτό θέλω. Θα συμφωνήσω εγώ. Για το αύριο βλέπουμε, εντάξει. Έχουμε μια προετοιμασία να κάνουμε μεταγραφές και το ένα το άλλο και αυτό που υποθάνεις. Δηλαδή η άνοδος στη γάμα θα ήταν το ιδανικότερο για την επόμενη χρονιά. Ως νέα παιδιά, πώς βλέπετε αυτό το μείγμα παλιών ποδοσφαιριστών μεγαλύτερης ηλικίας με την εμπειρία που διαθέτουν, με εσάς που είστε η νέα φουρνιά, η νέα γενιά των ποδοσφαιριστών που έρχεται? Εμένα προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το πράγμα, δεν ξέρω γιατί. Δηλαδή, άμα ρωτήσει ένα παιδί στην ηλικία μου 19, 20, 21 χρόνια, θα σου πει τώρα που πάμε με τον έναν και με τον άλλον, αλλά αυτό είναι το καλύτερο στο τέλος. Θα συμφωνήσω, γιατί εμάς τους μικρούς, όθηση μας δίνανε οι μεγάλοι. Δηλαδή, δίπλα στους μεγάλους εμείς μάθαμε. Μάθαμε πολλά πράγματα, έτσι. Και μέσα στο γήπεδο και εκτός γήπεδου, έτσι. Αυτό. Τι είναι αυτό που σου προσφέρει το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, Κύπρο? Δεν θα το αλλάζετε με τίποτα? Εγώ ξυσκάω όταν είμαι μέσα στο γήπεδο. Με φεύγει πολύ... Λειτουργεί ψυχοθεραπευτικά, πολύ έτσι. Πολύ πράγμα μου φεύγει. Ναι. Γιατί υπάρχει πολύ πίεση γενικά και μέσα στο γήπεδο είναι λίγο... τελειώνει. Με το που μπαίνεις μέσα στο τετράγωνο δεν έχεις τίποτα. Έχεις άλλη πίεση. Η αγάπη από μικρός, δηλαδή. Όταν από μικρός αγαπάς και παρακολουθείς ένα άθλημα, και εντάξει, δεν μπορείς να φτάσεις τόσο ψηλά, θα παίξεις και στο τοπικό, γιατί θα γουστάρεις κιόλας. Αφού το γουστάρεις το άθλημα, κάτι δεν γίνεται να τα αφήσεις και να μην κάνεις τίποτα. Όλη αυτή η κριτική που γίνεται για τη νέα γενιά, για την ηλικία σας, ότι είναι μια γενιά που ασχολείται περισσότερο με τους υπολογιστές, με τις εξόδους και δεν δίνει έμφαση στο ποδόσφαιρο, δεν έχει το ίδιο πάθος και την ίδια αγάπη που έχουν οι μεγαλύτερες γενιές? Εγώ δεν συμφωνώ, γιατί και από τον κύκλο μου και γενικά που βλέπω έξω τι γίνεται. Εντάξει, okay, υπάρχει τεχνολογία, αλλά στο τέλος, άμα γυρίσει κάποιος, οποιοσδήποτε, και μου πει, έλα ρε μαλάκα να πάμε να παίξουμε ένα 5x5, δηλαδή θα τον πω, πάμε, δεν θα κάτσω στο σπίτι μου, ούτε θα βγω έξω να πιω το ποτό μου. Το προτιμώ, θα το προτιμήσω. Έτσι, έτσι. Θα συμφωνήσω με τον Θάνο, γιατί και εγώ με τους φίλους μου, οι περισσότεροι παίζουν μπάλα και το αγαπάνε, ξέρω εγώ, πώς το λένε, το προτιμάνε από τα ηλεκτρονικά και από όλα τα άλλα. Δηλαδή, άμα τους πω για 5x5, θα προτιμήσουν από το να πάμε στα μπάτλε. Θα σας ρωτήσω τώρα κάτι διαφορετικό. Ποιος από τους μεγαλύτερης ηλικίας ποδοσφαιριστές της ομάδας έχετε μεταξύ σας πει ή έχετε σκεφτεί μόνοι σας ότι πώς και δεν έπαιξε αυτός η υψηλότερη κατηγορία τα προηγούμενα χρόνια ποδόσφαιρο?
για ποιον το έχετε πει? Εγώ θα πω πρώτα για τον Μπάμπη, τον Ζαβουνίδη, που έχουμε... μας έσωσε, μας ξελάσπωσε. Γάμα δεν είναι κάτι να ξέρει. Ναι, okay, για ακόμα υψηλότερα τον είχε. Για μένα δεν είναι κάτι γαμιστική. Ναι, ναι, ναι. Απλά μετά, άμα τους πάρεις όλους με τη σειρά, μπορείς να κάτσεις και να σκεφτείς. Ρε φίλε, έφτασαν στα 35, στα 40, στα 45 και μπαίνουν μέσα και σκυλιάζουν περισσότερο από μένα που είμαι 20 χρονών. Δηλαδή, είτε κάνω εγώ λάθος, είτε κάνουν αυτοί πολύ σωστά. Αυτό. Εσύ. Εγώ δεν θα το πω αλήθεια γιατί σε δίπλα μου, αλλά σε όλους έλεγα αυτό το παιδί πώς δεν έπαιξε πιο ψηλά. Γιατί και σε σένα το έλεγα, άμα θυμάσαι πολλές φορές, τον έλεγα πώς γίνεται εσύ να μην έπαιξε ψηλά. Είναι μικρός ακόμα νομίζω. Είναι μικρός. Και εσύ είσαι μικρός ακόμα. Αν πιο μικρός έκανε πιστεύω σωστότερες κινήσεις και κάποια άλλα πράγματα. Πώς το λένε, να μην έκανε κάποια άλλα πράγματα, εγώ πιστεύω θα έπαιζε πολύ ψηλά ο Θάνος. Κακά τα ψέματα. Παιδιά, πού αφιερώνεται τη σημερινή νίκη και τη σημερινή κατάκτηση του πρωταθλήματος? Εγώ έχω πολλούς τώρα. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα στη μάνα μου, στον πατέρα μου και στον αδελφό μου. Okay. Μετά στην κοπέλα μου, γιατί δεν έχασε μάτς φέτος. Και τέλος εδώ, στην κερκίδα. Μπορεί να άδειασε τώρα, αλλά στο χωριό όλο. Γιατί το χωριό, καλός ή κακός, είναι χωριό όπως όλα τα χωριά. Έχει μια ομάδα, την υποστηρίζει. Πονάει και το χωριό την ομάδα. Και εγώ πρώτα απ' όλα στην οικογένειά μου, ειδικά στον πατέρα μου, ο οποίος εγώ είμαι και από Κατερίνη, με έφερνε προπονήσεις συνέχεια. Ας πούμε, προσπαθούσα να μην χάσω προπόνηση, ήταν κοντά μου πάντα. Στη μάνα μου, στον αδερφό μου, στην αδερφή μου και γενικά σε όλη μου την οικογένεια. Και όπως είπε και ο Θάνος, σε όλους αυτούς που μας στήριξαν όλο αυτόν τον καιρό. Και στους συμπαίχτες μου. Συγγνώμη, ναι. Παιδιά, τελικά οι οικογένειες στηρίζουν τα νέα παιδιά στο να παίζουν ποδόσφαιρο στο εραστεχνικό? Γιατί έχουμε πάντα την αίσθηση, υπάρχει ένα στερεότυπο ότι οι οικογένειες, ναι, μεν τα παιδιά θέλουν, αλλά δεν είναι και θετικοί στο να αγωνίζονται. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Εγώ με τον πατέρα μου έχω μαλώσει τώρα επειδή δεν ήθελα να έρθω προπόνηση πολλές φορές. Αλλά δεν. Υπήρχε από πάντα στήριξη. Από πάντα. Ιστερόγραφο, να μου πείτε και κάτι για τον προπονητή σας, που είναι και αυτός προπονητής μιας νέας γενιάς, πολύ κοντά στις ηλικίες σας. Εγώ όταν πρωτοήρθε νόμιζα ότι ήρθε σαν παίκτης ο coach. Γιατί όντως αυτό που είπατε είναι νέος, αλλά μας έβαλε μια νοοτροπία ότι εμείς είμαστε καλύτεροι, ότι εμείς κρίνουμε τη μοίρα μας μέσα στο παιχνίδι. Εμείς θα κερδίσουμε, εμείς θα χάσουμε. Πολύ μάγκας και ο coach, okay. Αλλά είχαμε και έναν άλλο προπονητή στην αρχή. Είχαμε και τον Μάκη, τον Κωνσταντινίδη. Και ο Μάκης πολύ μάγκας κι αυτός. Και οι δύο βοήθησαν. Ένας αλλιώς, ο άλλος αλλιώς. Αλλά και οι δύο βοήθησαν, γι' αυτό που έγινε στο τέλος. Θα συμφωνήσω ότι και οι δύο βοήθησαν. Γιατί και ο Μάκης είχε την ομάδα από πέρσι και μας προετοίμασε σωστά. Μας έκανε φοβερή προετοιμασία. Αλλά σε μια στιγμή που είχαμε δύο ήττες και παραιτήθηκε ο προηγούμενος προπονητής, ο Μάκης, ήρθε ο κύριος Στέφανος. Και άλλαξαν όλα τα αποδυτήρια εκείνη τη στιγμή, πραγματικά. Δηλαδή, επειδή χάσαμε δύο φορές, τα αποδυτήρια μας ήταν χάλια. Το είχαμε ανάγκη αυτό. Yeah. Δεν ξέρω αν είχαμε ανάγκη την αλλαγή προπονητή, είχαμε ανάγκη κάτι τέτοιο. Μια ανανέωση. Κάτι καινούριο. Έτσι ακριβώς. Και ήρθε, άλλαξαν τα αποδυτήρια και από εκεί ξεκινήσαμε, ας πούμε, ένα σερί νικών που δεν είχαμε χάσει, ας πούμε, μέχρι το Φεβρουάριο, μέχρι τον Ιανουάριο, πότε ήταν. Και πραγματικά βοήθησε πάρα πολύ ο κύριος Στέφανος. Και το υλικό που είχε τον βοήθησε και πραγματικά τον ευχαριστούμε και αυτό πάρα πολύ. Για τον πρόεδρο θα σας πω μόνο να μου αποκαλύψετε, θα σας ζητήσω να μου αποκαλύψετε πού θα σας πάει σήμερα ή αύριο. Κάτι άκουσα, αλλά δεν ξέρω αν ισχύει. Εγώ δεν άκουσα τίποτα, περιμένω okay. Μήνυμα. Κάπου εδώ Κορινό θα είμαστε για αύριο. Κορινό. Αλλά τώρα για σήμερα δεν ξέρω. Ωραία. Σας εύχομαι τα καλύτερα προσωπικά και επαγγελματικά και ποδοσφαιρικά και να πραγματοποιήσετε τα όνειρά σας. Πάρα πολύ.